Αχ, η ταλαιπώρια ίδια. Πώς θα το συμμαζέψω τώρα εγώ αυτό. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Γεια σας αγάπες μου, ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο, ετοιμαστείτε μαζί μου. Έχω ξυπνήσει εδώ και πάρα πολύ λίγη ώρα. Μάτι πρισμένο, η φωνή σίγουρα ακούγεται. Ξέρετε, αυτή η πάρα πολύ ωραία ελκυστική πρωινή φωνή. Όπως και να έχει όμως, θα πρέπει να με ανοιχτείτε. Ειδικά εσείς που με συμπαθείτε, θα κάνετε λίγη υπομονή με αυτή την κατάσταση, γιατί σύντομα θα διορθωθεί. Οπότε το συγκεκριμένο βίντεο είναι να ετοιμαστείτε μαζί μου και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, έχω ήδη καθαρίσει το πρόσωπό μου και τώρα θα πάω λίγο να τονώσω την επιδερμίδα μου, γιατί με τραβάει απίστευτα. Δεν έχω βάλει ούτε ενυδατική ούτε τίποτα. Τελευταία χρησιμοποιώ από Elix το Face Cleansing 3-1. Έρχεται σε αυτή τη συσκευασία. Είναι ελληνική εταιρεία και συγκεκριμένα είναι στη συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θα σας έχω link από κάτω. Μου τα έστειλαν τις προάλλες μαζί με κάτι άλλα προϊόντα και αυτό έχει γίνει μακράν το αγαπημένο μου. Πάω λοιπόν με ένα δίσκο ντε μακιγιάζ. Και αυτό που θα κάνω είναι να αφαιρέσω τους έξτρα ρήπους που πάντα έχουμε αφού κάνουμε τον ντεμακιγιάζ μας. Προσφέρει μια πάρα πολύ ωραία ενυδάτωση στο πρόσωπο και αυτό που μου αρέσει ακόμη περισσότερο είναι ότι νιώθω ότι ξυπνάω. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πραγματικά αισθάνομαι ότι το μάτι μου έχει ανοίξει λίγο παραπάνω. Τώρα δεν ξέρω αν είστε σε θέση να το δείτε, γιατί έχει πολύ φως εδώ μέσα και μπορεί να το εξουδετερώσει, αλλά πάνω στο σφουγγαράκι μου έχω βρωμιά. Παρόλο που πριν από λίγο, κυριολεκτικά πριν ανοίξω την κάμερα, έχω κάνει το ντεμακιγιάζ μου. Οπότε καλό είναι τέτοιου είδους προϊόντα να τα χρησιμοποιείτε μετά το ντεμακιγιάζ. Βλέπω ότι είμαστε έτοιμες να δεχτούμε οποιαδήποτε ενυδάτωση. Θα περάσω σε κρέμα ματιών από Skin Therapies και στη συνέχεια θα περάσω σε ενυδατική. Και τελευταία χρησιμοποιώ από Ευεγερτικών, είναι με 99% φυσικά συστατικά. Θα βάλω και την ενυδατική μου λοιπόν πριν περάσουμε σε primer, foundation και στη διόρθωση αυτής της επιδερμίδας. Πριν περάσω στο foundation θα χρησιμοποιήσω από NYX το Born to Glow. Είναι ένα illuminating primer, το οποίο σας το προτείνω εάν θέλετε να έχετε μια λάμψη από μέσα εσωτερικά, γιατί κάνει τρομερή δουλειά για αυτό το πράγμα. Και στη συνέχεια θα περάσω στο foundation. Το οποίο foundation, παιδιά, έχει συγκλονίσει το είναι μου, διότι είναι ένα foundation που έχει για τις δικές μου ανάγκες τα πάντα. Είναι το Face Fantasy από W7. Το χρησιμοποιώ συστηματικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, γιατί είναι άψογο. Καταρχάς, έχει μια πολύ σωστή απόχρωση για το πάρα πολύ λευκό πρόσωπό. Δεύτερον, είναι matte, αλλά δεν είναι από αυτά τα matte που τα αισθάνεσαι βαριά σαν να έχεις βάλει στόκο. Και δεν έχει και τέτοιο αποτέλεσμα. Γιατί υπάρχουν foundation το οποίο μπορεί να μην τα αισθάνεσαι βαριά στο πρόσωπο, αλλά το αποτέλεσμα που σου δίνουν είναι βαρύ. Αυτό το foundation δεν κάνει κάτι τέτοιο. Τι είναι αυτό, τσιμπλίτσα. Παιδιά, μπορώ να πω ότι από όλη τη διαδικασία του μακιγιάζ, αυτό που αγαπώ πιο πολύ είναι το να βλέπω να εξαφανίζονται τα πάντα από το πρόσωπό μου κατά την εφαρμογή του foundation. Δηλαδή είναι τόσο ικανοποιητικό συνέστημα να εξαφανίζονται κοκκινίλες, εδώ τα σπασμένα μου αγγεία και έχω και πολλά τρομάρα μου, ευριαγγείες μου. Τι να σας πω, δηλαδή πραγματικά χαίρομαι τόσο πολύ αυτό το κομμάτι του μακιγιάζ που μπορώ όλη μέρα να ξεβάφομαι και να ξαναβάζω foundation. Και τώρα ήρθε η στιγμή να μοιραστώ μαζί σας μία ανακάλυψη. Να είναι καλά οι άνθρωποι εκεί στην Αγγλία. Λοιπόν, Revolution Conceal and Define είναι ό,τι καλύτερο έχει μπει στη μούρη μου. Ό,τι καλύτερο. Το σφουγγαράκι του είναι τεράστιο. Ακούω συνέχεια ότι είναι dupe της Tarte. Δεν ξέρω αν ισχύει. Ξέρω ότι αυτό το concealer είναι ό,τι καλύτερο έχω βάλει πάνω μου. Για να σταθάρω την περιοχή κάτω το μάτι θα χρησιμοποιήσω εννοείται την Finishing Powder από Golden Rose. Είναι μακράν από τις αγαπημένες μου πούδρες, πρέπει να έχετε βαρεθεί να σας το λέω. Πριν όμως περάσω σε αυτό το κομμάτι θα πάρω το Facial Spray από Mario Badescu. Θα ψεκάσω πάνω στο σφουγγαράκι μου, ούτως ώστε να τον επαναφέρω σε μια πιο ενυδατική κατάσταση. Και μετά θα πατήσω πάνω στην πούδρα. Και θα κάνω, δεν θα κάνω baking, θα σετάρω απλά την περιοχή κάτω από τα μάτια. Και θα πάω ό,τι έχει περισσέψει και τα μποναριστά θα κάνω και σε όλο το πρόσωπο την ίδια διαδικασία.
Θα πάω πρώτα από την εταιρεία Aura, θα χρησιμοποιήσω το Browmatic, το οποίο έχει πουλί και ένα πάρα πολύ λεπτό μολυβάκι για να, να κάνει λίγο πιο ακριβή αποτελέσματα όπως περίγραμμα κτλ. Θα πάω λοιπόν να κάνω το περίγραμμά μου. Στη συνέχεια θα γεμίσω με το City Color Duo Brow Pencil with Brush, το οποίο είναι στην απόχρωση Blonde. Και είναι από τα αγαπημένα μου γιατί έχει πολύ σωστή απόχρωση. Πέρα από το ότι είναι πολύ μαλακό και γράφει πολύ σωστά στο φρύδι μου, χωρίς να χρησιμοποιήσω ιδιαίτερη πίεση. Και πάμε να περάσουμε στα μάτια. Θα χρησιμοποιήσω μια πολύ ιδιαίτερη παλέτα, δελεαστική θα έλεγα, γιατί περιέχει πολλά πράγματα τα οποία είναι πολύ χρήσιμα. Είναι από Profusion και είναι η παλέτα Eyes. Μου την έστειλε το ηλεκτρονικό κατάστημα roos.gr, λογικά θα το ξέρετε. Έχει μέσα πάρα πολύ ωραία brands. Και μου έστειλε λοιπόν αυτή την παλέτα για να τη δοκιμάσω. Έχει μέσα όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, από αυτή τη μεριά έχουμε 2 αποχρώσεις για τα φρύδια, έχουμε 4 αποχρώσεις eyeliner, concealer και κορέκτορα, 3 πινέλα και αποδέχουμε μια καταπληκτική παλέτα με πολλές αποχρώσεις και μάλιστα είναι και κοντά στο γούστο μου. Ελπίζω να μην σας τυφλώσω και να δείτε λίγο πιο αντικειμενικά τα χρώματα. Λοιπόν, θα συνεχίσω το μακιγιάζ μου δουλεύοντας με αυτή την παλέτα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την απόχρωση Celebrity. Είναι μια καφέ πολύ θερμή απόχρωση, θα το δείτε, είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Και θα κάνω blending σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Δηλαδή λίγο πιο πάνω από το καπάκι και κάνω και κλικές κινήσεις για να πουληθεί το χρώμα παντού και ομοιόμορφα. Θα περάσω στην απόχρωση τερακότα, η οποία είναι μια πολύ ωραία πορτοκαλί και θα πάω λίγο πιο κάτω από το σημείο που βάλαμε το μεταβατικό χρώμα και θα αρχίσω σιγά σιγά να χτίζω. Το θέλω αρκετούτσικα πορτοκαλί. Τώρα έχω πάρει την απόχρωση Enchanted και την έχω χρησιμοποιήσει μόνο στο καπάκι του ματιού με ένα flat πινέλο. Οπότε πάω και χτίζω ό,τι δεν έχει χρώμα ουσιαστικά, κινητό βλέφαρο και μόνο κινητό βλέφαρο. Με ό,τι έχει περισσέψει, σέρνω το πινέλο μου και στο κάτω μέρος του ματιού. Και με το blending brush που χρησιμοποιήσαμε πριν για την τερακότα θα σβήσω λίγο πιο κάτω. Θα χρησιμοποιήσω ένα lip liner από την εταιρεία Catrice και η απόχρωση που θα χρησιμοποιήσω είναι creme brulee. Για μάσκαρα θα χρησιμοποιήσω την Lash Princess Sculpted Volume Mascara από την Essence. Είναι πολύ αγαπημένο μου προϊόν. Και νομίζω πως θέλω να βάλω ψεύτικες λεφαρίδες. Ναι, θα βάλω ψεύτικες λεφαρίδες. Και επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ πώς τοποθετώ τις ψεύτικες λεφαρίδες, δεν ξέρω να τις τοποθετώ. Κάνω πάρα πολύ ώρα, είμαι πολύ κακή στο να σας δώσω συμβουλή σε αυτό το κομμάτι. Πιστέψτε με. Θα περάσω στην απόχρωση Blonde Brow Powder, η οποία είναι μια ψυχρή απόχρωση, όπα λάθος πινέλο πήρα, και θα τη χρησιμοποιήσω για να κάνω τα ζεστάματά μου, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ ο υποτόνος της. Για highlighter θα χρησιμοποιήσω το Prism Rainbow Highlighter από Technique. Είναι σχετικά καινούργια αγορά και έχει πάρα πολύ ωραία χρωματάκια, τα οποία δεν ξέρω αν θα τα πιάσει η κάμερα, αλλά είναι εκπληκτικά. What, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το προϊόν. Δεν το περίμενα να έχει τέτοια απόδοση highlighter της Technique. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό το προϊόν. Μπράβο τους. Και για κραγιόν, λέω να τολμήσω σήμερα ένα move. Και θα χρησιμοποιήσω από την εταιρεία Maybelline το Superstay Matte Ink. Είναι στην απόχρωση 35 Creator. Πρόσθεσα και λίγο κόκκινο μέσα στα μάτια, γιατί νομίζω ότι ήθελα να το κάνω ένα τσακ πιο έντονο. Και τώρα θα περάσουμε στο αγαπημένο μου κομμάτι, το οποίο είναι το setting spray. Νομίζω ότι δεν θα σας εκπλήσει καθόλου. Θα χρησιμοποιήσω το Make It Dewy από Milani. Μπορώ να πω ότι μου πήρε τρομερά λίγη ώρα για να κάνω αυτό το μακιγιάζ. Τώρα θα πιω λίγο καφέ, θα ετοιμαστώ με την ησυχία μου και θα σας δείξω και τι θα φορέσω, εννοείται. Και αυτά.
Λοιπόν, η κάμερα δεν πάει πιο πίσω, οπότε θα κάθομαι λίγο έτσι. Έχω κάνει ένα πάρα πολύ απλό μαλλί. Έχω απλά ανεβάσει εδώ πέρα σε ένα κεφτεδάκι τα μαλλιά μου. Χρησιμοποίησα μια απλή μαύρη pullover μπλούζα και ένα δερματίνι λίγο φαρδί παντελονάκι και παπουτσάκι ασπρόμαυρο από τα Μπέρσκα. Γιατί είναι ένα χαλαρό απόγευμα. Δεν έχω κάνει ένα αρκετά έντονο μακιγιάζ, δεν θέλω και στο ντύσιμό μου να φαίνομαι υπερβολική. Αυτό λοιπόν είναι το outfit of the day. Αυτά λοιπόν από μένα, ελπίζω να σας άρεσε το μακιγιάζ, ελπίζω να σας άρεσε το πολύ minimal look που έχω κάνει στο ντύσιμο. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε νέο βίντεο, ό,τι με ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, ευχαρίστως, γράψτε το μου κάτω στα σχόλια και θα είμαι εκεί για να σας απαντήσω. Φιλάκια πολλά μέχρι την επόμενη φορά, να περνάτε τέλεια!